Η μπάσα αυτή τη στιγμή είναι στα 3,2 εκατομμύρια. 3,2 εκατομμύρια. Και έχω δει πωλήσεις και στα 3,5 εκατομμύρια. Η Future Star κάρτα της, που σημαίνει το SBC που κραφτάραμε, η RTTK κάρτα πριν μερικούς μήνες, πόσο clear ήταν, πόσο τεράστιο value SBC στα 170K που την κραφτάραμε. Τρομερό. Τρομερό. Queen Bassa, πραγματικά. Και έτσι ξεκινά τον σχολιασμό της δεύτερης ομάδας του Future Star Promo με την Selma Bassa πρώτη-πρώτη, τα είπα ήδη όλα, με διπλό Playstyle Plus, παρέ με το Whip Pass, έχει το Block, φοβερή κάρτα. Επόμενος, Palmer, με 4-5 έχει και πολύ ωραία αστέρια, 5 Weak Foot, 6-2 High Medium και εκείνος με διπλά Playstyle Plus. Είναι με το Finesse Shot και το Quick Step, έχει πολλά στο Ball Control Playstyles, με ωραία stats, έχει ωραία shooting, ωραίο pace και το Dribbling, αρκετά καλό. Είναι Cam Sim και RW, πολύ ωραία κάρτα. Ο Γάλλος από την Paris, 90 rating, 5-4, ωραία αστέρια, medium high, controlled. Είναι CM και CDM, πάρα πολύ ωραίο CM, box to box και υποστηρικτικό CDM θα πω, σαν δεύτερο CDM, αλλά φοβερός CM. Με διπλά Playstyle Plus, το Technical και το Press Proven, πολύ ωραία κάρτα. Συνεχίζουμε με την Salma Paraluelo ή Paraluelo, σίγουρα έχει μια ιδιαίτερη προφορά, είναι Ισπανίδα, 4-4, high medium, 5-9, mostly. Explosive, είναι LW, LM και RW. Και εκείνη με διπλά Playstyle Plus έχει το Power Header, 5-9 παρόλα αυτά, είναι πλάγιος παίχτης. Rapid Plus, πάρα πολύ δυνατό Playstyle, έχει ωραίο shooting, πολύ δυνατό pace, καλό dribbling. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πάμε στο Hoylund, που εδώ έχω να κάνω έναν σχολιασμό στα work rates του. Είναι medium high. Για CDM είναι εξαιρετικά work rates. Τώρα για το striker δεν ξέρω κατά πόσο θα τον βοηθήσει στις κινήσεις του. Παρ' όλα αυτά, medium high τα work rates του, 4-4, ωραία αστέρια, 6-3, control length, 89 rating, είναι striker προφανώς, με ωραίο pace, πολύ ωραίο shooting, dribbling. Για τον Hoylund θα πω ότι είναι ok, ναι, προφανώς, είναι και ψηλός παίχτης, με δυνατά φυσικά, αλλά έχει διπλό Playstyle Plus, το Power Shot, με το First Touch, με finesse shot απλό, έχει ball control, Playstyles, φαίνεται ok θα πω. Nico Williams με 4-5, ωραία αστέρια, high medium, mostly explosive, πλάγιος παίχτης, overall pace έτσι κι αλλιώς με ok shooting, passing προς το μέτριο, δεν ξεχωρίζει κάτι, με ωραίο dribbling, έχει παρόλα αυτά διπλά Playstyle Plus, έχει το Pink Pass και το Quick Step. Mukoko της Dortmund, ο striker με 4-5 και εδώ έχουμε ωραία αστέρια, high-low, 5-9, controlled, explosive, είναι striker. Με 91 pace, ωραίο shooting στο finishing, στο attacking position και στο shot power, όχι στο long shot. Με ok dribbling, έχει και εκείνος διπλά Playstyle Plus, τα οποία είναι το technical με το acrobatic. Letizier από την United, 5-7, Αγγλίδα, 4-4, την έχει συμπεί με 5-7, όμως έχει εναλλακτική θέση στο right back που εκεί πιστεύω θα αποδώσει καλύτερα και σε έχει 84 pace. Έχει πολύ ωραίο defensive awareness, 92, είναι πάρα πολύ ψηλό. Για το CB, έχω δοκιμάσει την Bright, έχω παίξει με την Bright, ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω πώς θα είναι συγκεκριμένη. Το right back σίγουρα θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα, θεωρώ. Έχει ένα όμως Playstyle Plus, που είναι το Anticipate. Αρκετά δυνατό. Δεν έχει διπλό. Πάμε σε μελλοντικό αστέρα από την κορυφαία ομάδα στον κόσμο, Manchester City. Μετά τη δική μας ομάδα, έτσι, πρώτα Λάμπρο City, μετά Manchester City, αλλά και πάλι παραμένει κορυφαία όπως και να γίνει. Rico Lewis, 4-4, high medium, mostly explosive, είναι right back, RWB, τον έχει και CDM. Ωραίο pace, ωραίο dribbling, defending αρκετά καλά για right back, για CDM θα μπορούσε να μεν. Με ένα Playstyle Plus όμως, το οποίο είναι το Jockey, δεν έχουμε ούτε εδώ διπλό Playstyle Plus. Και πάμε στον Ολλανδό Ζιγζέ της Μπολόνια, 4-4, 6-4 ύψος, ψηλό παλικάρι, high-low, mostly lengthy. Ωραίο finishing και attacking position, ok dribbling με το 91 γενικό, με χαμηλό agility balance, για το ύψος του φαντάζει ok παρόλα αυτά, με το 88 pace, με διπλό Playstyle Plus, το Power Shot και το Aerial, θυμίζει και εκείνος Haaland. Ο Λίσε, 5-4, ωραία αστέρια, high medium,
controlled από την Crystal Palace, πλάγιος παίκτης με ωραίο pace. Ok shooting, καλύτερο passing, ωραίο dribbling, έχει διπλά playstyle plus το pink pass και το τριβέλα και γενικότερα έχει πολύ ωραία κάρτα, πολύ δυνατός όλησε. Συνεχίζουμε με τον αμυντικό της Frankfurtis, low high για CB. Μια χαρά, με 85 όμως στη face of awareness, πάρα πολύ χαμηλό. Εδώ πηγαίνουμε στις προφανώς πιο fodder κάρτες του promo με ένα playstyle plus, το οποίο είναι το Bruiser. Διακητέ right back με διπλό playstyle plus, medium high, είναι XB, είναι και left back με 87 τη face of awareness και εδώ λίγο πιο κάτω με 89 pace. Τα διπλά playstyle plus του είναι το intercept και το slide tackle, γενικότερα στα αμυντικά και στο passing τα playstyles του. Για right back φαίνεται μια χαρά. Nets ο τελευταίος της ομάδας, 86, folder, θα το πω με τη μία, με ένα playstyle plus που είναι το relentless. Πάμε και στους icons και ξεκινάμε με τον τεράστιο, τον τρομερό, τον κορυφαίο Zinedine Zidane. Δεν ξέρω τι πρέπει να σχολιάσω για την εδώ την κάρτα. Ακραιότατος. Τελεία. Zidane και εκείνος με διπλό playstyle plus προφανώς, το incisive pass και το intercept. Zico, 5-5 και εκείνος. 93 rating με διπλά playstyle plus. Το deadball και το technical. Άλλος ένας φοβερός icon παίχτης, τρομερή κάρτα. Πάμε στον Rivaldo, Γιασουρίμπο, high-low, 4-4, πολύ ωραίο upgrade στα αστέρια του. Είναι CAM CFKLW, ωραίος φαίνεται. Με διπλό playstyle plus, το power shot και το flare. David Beckham, 91 rating. Ο Beckham που γενικά in-game δεν είναι κακός, δεν είναι ο τρομερός. Προσωπικά εγώ έχω ένα hype μαζί του και σαν παίχτη και σαν in-game χρησιμοποίηση, τον έχει με 4-4, high-high, control, RM, αλλά κατά κύριο λόγο CM και τον πάντα αποδίδει καλύτερα. Του έχουν δώσει ωραίο pace όμως εδώ για πλάγια με το 90, με το τρομερό του passing. Έχει διπλά playstyle plus, τα οποία είναι το deadball προφανώς και το whip pass. Επόμενη κάρτα είναι η Kelly Smith, 4-4, high-medium. Μια ωραία κάρτα, ok, για το promo. Με διπλό playstyle plus, το first touch και το quick step. Pavel Nedved, 4-5, ωραία αστέρια, high medium, 90 rating. Από τις ok cards και αυτός του promo, Pavel Nedved που in game αποδίδει αρκετά καλά γενικότερα. Τα stats είναι λίγο σίγουρα πιο μέτρια από τους υπόλοιπους. Με ένα playstyle plus και όλος όχι διπλό, το οποίο και αυτό παίζει ρόλο, είναι το rapid plus. Και πάμε στον Puyol που πήρε κάρτα για το πρόμο και ίσως βλέπω την καλύτερη κάρτα του Puyol στο παιχνίδι γενικά. Με 80 pace, πάρα πολύ τίμιο. Medium height work rate, ένας Puyol με πολύ ωραία αμυντικά στατιστικά. 91 defensive awareness και γενικά πολύ δυνατά τα defending και τα physical. Ωραίος φαίνεται. Με ένα playstyle plus στο block αλλά έχει αρκετά στα αμυντικά του. Σίγουρα αξιοποιήσιμος. Πάμε στον Gattuso. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. 89 rating, CDM. Ok, με ωραία defending και physical. Τα υπόλοιπα παραμένουν μέχρι, δυστυχώς. Έχει ένα playstyle plus, το οποίο είναι το intercept. Και αυτή είναι η icons της ομάδας 2. Πάμε και στο SBC της πρώτης ημέρας, που είναι η Hemp, η Lauren Hemp από την κορυφαία Manchester City, 4-4 high-high. Την έχω χρησιμοποιήσει και στην χρυσή της και στην Thunder που είχε αργότερα. Πάρα πολύ ωραία έχει MB game, να ξέρετε, αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει, πάρα πολύ δυνατή παίχτρια. Με ωραίο pace, το shooting φαίνεται λίγο μέτριο. Έχει πολύ ωραίο passing, πολύ ωραίο dribbling. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό playstyle που είναι το whip pass, που βοηθάει πάρα πολύ για παίχτη που παίζει στα πλάγια. Και έχει διπλό το trickster. Ωραία κάρτα. Μας ζητάει 5 ομάδες, οι οποίες είναι 85 rating, 86 rating, 86, 87 και 88. Φαίνεται λίγο ακριβή. Το footer βρίσκεται, είναι μια ωραία κάρτα, είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογής. Κακή πάντως δεν είναι. Academy Midfielders πακέτο με τους νέους παίκτες για Evolution για τον χώρο του κέντρου. 10 κάρτες. Τις κάνω ρητήμα όπως είναι. Και πάμε στο Evolution. Μπορείτε να επιλέξετε όποιον παίκτη θέλετε, να δείτε πώς αναβαθμίζετε και να δείτε αν σας ταιριάζει ή αν σας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος επιλογές. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω ξεχωρίσει τρεις κάρτες
που τις θεωρώ καλύτερες για Evolution είναι ο Skip, είναι ο Almanda και είναι ο Saibari. Με το συγκεκριμένο Evolution φτάνουν το 89 rating, ο Skip CDM και CM. Αυτό εδώ είναι το boost που παίρνει η τελική του μορφή. Με τα αντίστοιχα playstyle. Almanda 81 και εκείνος με ωραία στέρια 4-5 high-low, είναι από θέση CAM, CM και CF. Πολύ ωραίος φαίνεται. Και ο Saibari της Eidhoven με 4-5 και εκείνος medium, medium είναι CAM και CM. Πολύ ωραίος all-around παίχτης για το χώρο του κέντρου. Με τα διπλά playstyle plus και τα δικά του που είναι το technical, το first touch, το slide tackle και το quick step. Να αναφέρω και το εξής, πως παράδειγμα ο Saibari μπορεί να πει και στο Attacking Evolution, συνδυάζονται αυτά και γίνεται έτσι, 90 rating, με 5-4 αστέρια, με ωραίο boost στα πιο επιθετικά του χαρακτηριστικά κιόλας. Και εδώ φαίνεται πάρα πολύ εξαιρετικός, με διαφορετικά Playstyle Plus βέβαια. Εδώ παίρνει Power Header και Acrobatic. Και έτσι μπορείτε να ψάξετε και άλλους συνδυασμούς ανάμεσα στα Evolution των Star παιχτών. Πρόμο κάρτα, Γερμανία, Striker, είναι double, pop, παρέμε, ποιος είναι αυτός,